Δήμαρχε, καταρχήν να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας ότι ένα σημαντικό θέμα όπως είναι αυτό χρέη των Δημοτών προς το Δήμο έρχεται μεσημέρι και παρόλο που το εισηγήθηκε η μειοψηφία δεν ερωτήθηκε για το πότε να γίνει. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να ακολουθούνται κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες. Ξέρω ότι σας είναι πολύ δύσκολο να τις ακολουθήσετε, αλλά τουλάχιστον κρατηθείτε. Λοιπόν, δεν θα απασχολήσω πολύ το σώμα με ερωτήσεις. Άλλωστε, είναι πολύ δύσκολη η ώρα η συγκεκριμένη. Απλά θα σας πω για το ένα χτεσινό... μια χτεσινή επίσκεψη που έκανα σε μια περιοχή που αποδεικνύει πως η Δημοτική Αρχή δεν φροντίζει τα θέματα της καθημερινότητας. Και συγκεκριμένα στην Οδό Ηρώων, σε πεζοδρόμιο, το οποίο έχει το πηγάδι τον υπόγειο κάδο. Έχει τους δύο μπλε κάδους και έχει και για την ανακύκλωση των ρούχων. Ακριβώς δίπλα υπάρχουν εδώ και ένα μήνα κλαδέματα τα οποία μάλιστα έχουν ξεραθεί, δυσκολεύοντας την πρόσβαση σε αυτό το πεζοδρόμιο. Σε μια περιοχή η οποία σφίζει από κόσμο, γιατί όλοι κατεβαίνουν στην παραλία, η κατάσταση σε αρκετά σημεία της Οδού Ηρώων δεν είναι σωστή. Σας καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, τη συγκεκριμένη φωτογραφία που δείχνει πόσο πραγματικά αδιάβατη είναι το πεζοδρόμιο της Οδού Ηρώων και πραγματικά θα ήθελα να κάνετε κάτι πάνω σε αυτό, όπως και να μου πείτε εάν έχετε κάνει κάτι σε σχέση με την Γλαύκου για τα όμβρια ύδατα, για το γεγονός ότι έχουν λιμνάσει όμβρια ύδατα στη Γλαύκου και είναι πηγή ρύπανσης, κουνουπιών, δίπλα ακριβώς στα σπίτια των ανθρώπων. Και από ό,τι γνωρίζω, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σε αρκετές άλλες περιοχές, και στα Αρφαρά και στη Θουρία, με τα λιμνάζοντα ύδατα σε χυμάρους, σε ρέματα, σε όμβρια ύδατα και το θέμα των κουνουπιών. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ.